film. Η φωτογραφία δεν ήταν ανάγκη να τυπώνεται μόνο στο φωτογραφικό χαρτί. Τυπώναμε σε film και με τα χρήματα φτιάχναμε. Φυσικά εδώ είναι η αποδόμηση της Polaroid φωτογραφίας. Βγάζαμε φωτογραφίες, καταστρέφαμε τα χαρτιά και τα βάζαμε πάνω σε άλλα χαρτιά και μεταφερόταν αντίστροφα δυστυχώς ή καλά η φωτογραφία. Πάντως η αποδόμηση της φωτογραφίας Polaroid είχε πολύ ενδιαφέρον. Από όλες αυτές τις δουλειές θα ψάξω σιγά σιγά και θα δημιουργηθούν καινούργιοι φάκελοι με τα έργα, τα εκατοντάδες ή τα δεκάδες έργα που γινόταν σε κάθε ενότητα. Αυτή τη στιγμή προς το παρόν βρήκα από ένα έργο τουλάχιστον και ανοίγω ένα νέο φάκελο. Εδώ είναι φωτογραφίες, ασπρόμαυρες φωτογραφίες, οι οποίες μένουν μέσα στο νερό ή μέσα σε νερό εδώ και αρχίζουν και φύρονται. Αυτό το πλαίσιο που βλέπετε, δηλαδή τις αφήνουμε μέσα σε χημικά, τουλάχιστον μία εβδομάδα ας πούμε, εκείνη την εποχή για οικονομία κλέβαμε από την Εύγα τα κουτιά, κάτι μπλε κουτιά μέσα στα οποία πουλάγανε γιαούρτια. Το κάτω μέρος για να μην κουράνε τα γιαούρτια και αυτό το πλαίσιο και έτσι με αυτό το διευκτυωτό έφτιαχνε εγώ τα έργα. Εδώ είναι φωτογραφίες πάλι αγιοτυπίες, ασπρόμαυρες δηλαδή, τις οποίες όμως αυτή τη φορά τις βράζουμε σε κατσαρόλες θερμοκρασίες 40, 50, 60 βαθμούς. Το ύμα τους καταστρέφεται, βλέπετε, η φθορά είναι τρομακτική και δημιουργούνται φυσικά καινούργιες εικόνες, διότι αλίμονο αν δεν υπάρχει έκπληξη στη φωτογραφία μας και αλίμονο αν περιμέναμε. Αυτή τη δουλειά την είχα δείξει μόνο στο εκδοτική σου, δεν ποτέ δείχνει στη Θεσσαλονίκη, είναι κρίμα. Ένα μέρος από αυτά παρουσιάστηκε στο περιοδικό του ΣΥΖΑ. Σε ένα για το πώς αξίζει. Πάλι με καταστροφή του πρώτου πλάνου, αλλά συνδυάζοντας την αποδόμηση του προηγούμενου, σε αυτή την ενότητα χρησιμοποιούσα αντί για πασπαρτού στις κορνίζες μια φθαρμένη φωτογραφία, έκοβα το παράθυρο του πασπαρτού στη φωτογραφία και μέσα έβαζα μια άλλη φωτογραφία καταστραμμένη. Επίσης και φυσικά δημιουργούνταν αυτές οι ωραίες φωτογραφίες ή εν πάση περιπτώσει αυτά που νόμιζα ότι είχαν ενδιαφέρον για μένα εκείνη την εποχή. Βλέπει κανείς ότι αυτή τη δουλειά πολύ αργότερα τη χρησιμοποίησα μερικές από αυτές τις φωτογραφίες για τα τόρσος και μερικές από αυτές τις φωτογραφίες τη χρησιμοποίησα και για τη φωτογραφία. Ατυχώς τα έργα αυτά ουδέποτε παρουσιάστηκαν, είναι έτοιμα, βλέπετε, σε κορνίζες. Μια άλλη ενότητα ήταν γιατί στα φωτογραφικά χαρτιά πρέπει μόνο να προβάλλουμε τα images από αρνητικά. Χρησιμοποίησα τα φωτογραφικά χαρτιά για να ρίχνω επάνω τους χημικά. Τα μαύρα είναι χημικά από εμφάνιση και τα λευκά είναι χημικά από στερέωση και τα χαρτιά μένουν στο χώρο. Έχω κάνει πάρα πολύ ωραία έργα με αυτά. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να φωτογραφηθούν. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα κάνω. Δεν τα έχω επίσης δείξει ποτέ, γιατί ουδέποτε είχα το χρόνο. Στην ίδια ενότητα χρησιμοποιούσα τα φωτογραφικά χαρτιά όπου ζωγράφιζα πια, σε εισαγωγικά χαρτιά, για αυτή την ενότητα ουδέποτε την παρουσίασα. Δεν τολμούσαμε εκείνη την εποχή να δείξουμε αυτά τα πράγματα. Ο φασισμός ήταν τρομακτικός και στο τι είναι τέχνη και στο τι μπορεί να είναι φωτογραφία. Πάντως είναι φωτογραφικά χαρτιά όπου αντί να προβάλλει κανείς το image, ζωγραφίζει με εμφάνιση επάνω ό,τι θέλει να φτιάξει. Δέστε, ανάλογα με την απόχρωση που έχει το χαρτί, καταλαβαίνει κανείς αν είναι από χρώλο βρωμιούχου ή βρωμοκαλύτερο. Με τι υλικό ήταν. Εδώ είναι από τα πρώτα έργα που άρχισα να καταλάω. Για τόσο χρονολογία κάτω, 98. Και να κόβω τις φωτογραφίες σε λουρίδες. Στην αρχή διστακτικά, αργότερα πιο εικονικά. Ένα άλλο πείραμα που κάναμε εκείνη την εποχή που ξέραμε ότι υπήρχαν οι Ρώσικες, οι Horizon, οι φωτογραφικές μηχανές, αλλά ήταν πολύ ακριβές και άλλωστε εκείνες κάνανε μια κανονική πανοραμική φωτογραφία. Εμείς δεν θέλαμε να αντικαταστήσουμε το πανοραμικό και έτσι λοιπόν τραβούσαμε και εκτυπώναμε τις φωτογραφίες δύο συνεχόμενα αρνητικά σε εκτυπωτές που παίρνανε μεγάλα φιλμ, τυπώναμε τις φωτογραφίες έτσι και φυσικά εδώ πολύ ενδεικτικά είναι το ίδιο μοντέλο και βγάζει μάτι ότι είναι, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι μπορούσε το μοντέλο να αλλάζει στάση και να κάνει διάφορα πράγματα. Ελπίζω κάποια στιγμή να την κάνω αυτή τη δουλειά. Και αυτή τη δουλειά την ξαναβρήκα και την φτιάχνω αυτή τη στιγμή. Φωτογραφίες μεγάλες, 1,5 μέτρο περίπου, από κομμάτια φωτογραφιών. Αυτά τα χαρτιά είναι ανεμφάνιστα από την πρώτη δουλειά και πάνω είναι φωτογραφίες εμφανισμένες.
μια δουλειά που είχαμε κάνει στο Γαλλικό Ινστιτούτο εκείνη την εποχή, όπου από το ένα αρνητικό, ανάλογα με το πόσο τύπωνε δεξιά-αριστερά με την εμουλσιόν επάνω ή κάτω, δεν υπάρχει. Το 93, ναι, που είχε γίνει η έκθεση, θα δείτε τρεις εκδοχές, σχεδόν από τρία αρνητικά είναι καμωμένες αυτές οι φωτογραφίες όλες, ανάλογα με το πώς τα ενώνουμε και ανάλογα πόσο μεγάλα ή μικρά τα κάνουμε. Κοιτάξτε, εδώ είναι ο άνθρωπος κάτω, εδώ είναι ο άνθρωπος τυπωμένος ανάποδα και εδώ ο άνθρωπος είναι πάνω και πόσο διαφορετικά. Κοιτάξτε, η ίδια φωτογραφία μεγάλη, μικρότερη δεξιά-αριστερά και από το ίδιο κόνσεπτ, αλλά σε πλάγια εκτύπωση, καινούριος τύπος, τελείως διαφορετική, ακριβώς από την ίδια λογική, ακριβώς από το ίδιο, αλλά μια πιο σύνθετη εργασία. Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες βουτιούνται σε χημικά, ο χλωριούχος άργυρος, όπως ξέρετε, ανάλογα σε τι, με τι θα τον οξυδώσεις, παίρνει μια απόφαση. Είναι φωτογραφίες που τις είχα κάνει σε μια έκθεση στο 20 Selection. Ναι, στη Μητροπόλεως. Είναι η ίδια φωτογραφία, τυπωμένη ανάποδα με την εμουλσιόν επάνω, ασπρόμαυρη φωτογραφία. Μόνο που εδώ, δηλαδή από τη μία, ψάξε, βρέστε, έλεγα εγώ, να μου πείτε ποια από τις δύο είναι η σωστή πόζα. Φωτογραφίες της Σαντορίνης, η ενότητα λεγότανε η μεταμόρφωση του Νάρκησου, μας είχαν πρίξει τότε με τις ωραίες φωτογραφίες της Σαντορίνης, με αυτά τα καταπληκτικά δειλινά, τους άσπρους τρούλους, μια παπαριά δηλαδή αντιφωτογραφική, η καρποσταλιακή τη λέγαμε εμείς τότε. Εγώ λοιπόν παρουσίασα έτσι πολύ άσχημη τη Σαντορίνη, σε εισαγωγικά άσχημη, και φυσικά ανάλογα με το πώς θα βούταγαν τα χημικά, κοιτάξτε πώς αυτή η φωτογραφία δείχνει ότι είναι τελείως διαφορετικό αρνητικό, ενώ μόνο διαφορετικό δεν είναι. Στην ίδια ενότητα του δεξί-αριστερό και πώς τυπώνουμε τη φωτογραφία και ποιο μπορεί να είναι το πραγματικό ή να μην είναι και το πώς τελικά ο φωτογράφος έχει το δικαίωμα. Πριν να τα ψηφιακά είναι όλα αυτά. Φυσικά, όλες είναι φωτογραφίες με την εμουλσιό πάνω κάτω. Φωτογραφίες, αυτό το ζευγάρι όπως ήταν στο Γαλλικό Ινστιτούτο, δεν θυμάμαι τώρα αν είναι στη μία, είναι το ίδιο ζευγάρι που μιλάει στη μία φωτογραφία. Και στην άλλη φωτογραφία είναι δύο συνεχόμενα αρνητικά όπου ξαφνικά χωρίζουν και παρόλα αυτά δείχνουν ολόγιες, ενώ δεν είναι, αν πρόσεγε κανείς τις λεπτομέρειες μέσα. Μια έκθεση που είχε γίνει στο Γενή Τζαμί εκείνη την εποχή, από το ίδιο αρνητικό πάλι η ίδια τεχνική, η φωτογραφία τυπώνεται και ανάλογα το πώς θα την ενώσεις, δημιουργείς και καινούργιους συνειρμούς, καταλαβαίνετε ότι αυτή η φωτογραφία, όπως ενώθηκε έτσι, μοιάζει σαν να είναι οι οθήκες του μοντέλου, ένα σχήμα τέτοιο, ενώ μόλις φέραμε στη διπλανή κορνίζα, δυστυχώς δεν την έχω την κορνίζα, μόλις φέραμε αυτή την πλευρά εδώ και την ενώσαμε με εκείνη την πλευρά, δηλαδή στα ίδια ακριβώς τυπώματα, αλλά φέραμε τη δεξιά, τη δεξιά εικόνα αριστερά και την αριστερή δεξιά, τότε δημιουργήθηκε μία σπηλιά όπου είχε αυτό για αριστερά και έτσι σε αυτή τη σπηλιά αυτό το κορίτσι έβγαινε από μέσα. Στην ίδια ενότητα πάλι στο Γενή Τζαμί, η φωτογραφία σε πολλαπλές αναγνώσεις, η φωτογραφία δεν μπορεί να περιγράψει την πραγματικότητα με μία μόνο εικόνα, ήταν οι περίφημες αντιπερσονικές, είχα βγάλει μόλις το βιβλίο για τον Περσόν και κατέριψα όλο αυτό το μύθο. Είχα άλλωστε δουλέψει στο αρχείο του Περσόν στο Παρίσι μαζί με τον Τζίμα που τότε έβγαλε την διπλωματική του. Και εδώ πάλι αργυροτυπίες, οι οποίες όμως αυτή τη φορά πολλές αργυροτυπίες πάλι χρειάστηκαν για να περιγράψουν το θέμα μου.